Εργασίας. Έχετε το λόγο, κύριε Μηταράκη, για να κάνετε τις... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Απλώς να εξηγήσω στους κυρίους και κυρίες συναδέλφους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χατζηδάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας. Κατά συνέπεια, για λόγους νομικής τάξης, δεν μπορούν να γίνουν δεχτές σήμερα τροπολογίες βουλευτών ή νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αυτό φυσικά δεν θα ήταν σωστό ούτε δίκαιο. Ζητήθηκε λοιπόν από το Προεδρείο της Βουλής να αναβληθεί για την Τετάρτη η ψήφιση των τροπολογιών. Η ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών και η αποδοχή τους από τον Υπουργό, αλλά θα τις ανακοινώσω εγώ σήμερα τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, θα τις μοιράσω ώστε να έχουν γνώση οι κυρίες και οι βουλευτές. Καταθέτουμε συνολικά 11 νομοτεχνικές βελτιώσεις, πρώτον σε ό,τι αφορά τον ενιαίο φορέο εξωστρέφειας. Επειδή τέθηκε από πολλούς συναδέλφους και παρά το ότι ο νόμος 3861 για τη διάβια ήδη καταλαμβάνει το Investing Greece και πλέον τη διάδοχο Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, η οποία θα αναρτά όλες τις σχετικές πράξεις εκεί, το συμπεριλαμβάνουμε αυτό και ρητά στο καταστατικό για λόγους τάξης. Προβλέπουμε τη δημιουργία συμβουλευτικής υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου από Υποστηρικτική Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων συλλογικών φορέων. Τρίτον, προβλέπεται και ρητά ο χρόνος μετάβασης του προσωπικού του ΟΠΕ στη νέα εταιρεία, εφόσον επιλέξουν να απασχοληθούν σε αυτή και να λάβουν υπηρεσία. Δεύτερον, αναφορικά με την τροπολογία του Υπουργείου σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο και δι' με τη ρύθμιση περί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπουμε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχεδίων του 3299 μέχρι την 31/12 του 2015 και δυνατότητα με αίτηση και με διαδικασία που θα οριστεί με υπουργική απόφαση να ζητηθεί παρετέρω μονετής παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016. Επεκτείνουμε επίσης στα επενδυτικά σχέδια των δύο κύκλων του 2012 τη δυνατότητα να υποβάλουν την έγκριση δανείου μετά την έκδοση της απόφασης παγωγής και πάντως πριν από την εκταμείευση. Τέλος, ως προς την τροπολογία του Υπουργείου σχετικά με τις επαγγελματικές μισθώσεις και ειδικά ως προς τις υφιστάμενες μισθώσεις, για λόγους ισορροπίας και αναλογικότητας της ρύθμισης, αφαιρούμε την πρόβλεψη για εξάμενη προμήμηση εκ μέρους του μισθωτή και καταβολή 4 ενοικίων σε περίπτωση καταγγελίας από μέρους του. Και με σκοπό την αποφυγή ευνηδιασμού λόγω της κατάργησης του ενοικιοστασίου των μισθωτών, των οποίων η δεκαετής μίσθωση έχει λήξει ή λίγη, και προκειμένου να δώσουμε χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης, προβλέπουμε μεταβατικό διάστημα 6 μηνών μέχρι την 31 Αυγούστου του 2014, κατά τον οποίο με την καταγγελία εκ μέρους του εκμισθωτή θα οφείλονται μισθώματα 6 μηνών. Τις καταθέτω για να μην ασκούν. Τις καταθέστε να περάσουν τα πρακτικά και να δυναμηθούν. Και επαναλαμβάνω, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σήμερα και επί των τροπολογιών και επί των άρθρων. Και η ψήφιση, όπως είπε και ο κύριος Μηταράκης, αφού θα είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός, για να υπάρχει